Όπως πολύ καλά ξέρετε, η κατάσταση είναι πέρα από τα συνήθη. Η όξυνση είναι συγκεκριμένη και οι δυσκολίες πολλές. Προσπαθεί η χώρα μας να ανατρέψει τετελεσμένα και να τα επιστρέψει. Στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ακούσαμε τον Υπουργό, ανταλλάξαμε απόψεις στο κάθε κόμμα από την οπτική που βλέπει τα πράγματα. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, το εθνικό μέτωπο είναι αραγές. Οι προϋποθέσεις σε αυτή τη συγκυρία του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων είναι καλός όρος για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξωτερικής πολιτικής. Διχοτομήσεις εσωτερικές του παρελθόντος στο πολιτικό μας σύστημα δεν εκδηλώθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο, ούτε και στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, και αυτό και πάλι είναι καλό, επαναλαμβάνω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με τη συνεδρίαση αυτού του οργάνου προετοιμάζεται, έτσι όπως πιστεύουμε εμείς και καταθέτουμε και την πρόταση αυτή ακόμη μια φορά, η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, και σε ό,τι μας αφορά ως πολιτικό κόμμα συνδυάσαμε στη δική μας τοποθέτηση τα μεγάλα θέματα της ελληνικής διπλωματίας με τα θέματα που αφορούν την άμυνα της πατρίδας. Δηλαδή, οι προτάσεις και οι σκέψεις μας αποτελούν συνδυασμό μιας διπλωματικής πολιτικής και μιας πολιτικής άμυνας. Οφείλω να πω ότι η ενημέρωση έγινε και η συζήτηση έγινε σε ένα εξαιρετικό κλίμα. Η δική μας στάση παραμένει η εθνική συνεννόηση στη βάση του ρεαλισμού και της νεφάλιας προσέγγισης στα θέματα που αφορούν την νοτιοανατολική Μεσόγειο και την περιοχή μας. Εμείς θέσαμε το θέμα ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε αυτά τα ζητήματα στους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι τυχαίνει να ορίζουν και τα πολιτικά πράγματα στη χώρα μας, και ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η Ελλάδα αποτελεί και το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθαμε στο Εθνικό Συμβούλιο ως πατριωτική δύναμη ευθύνης. Εμείς δεν θα επαναλάβουμε τη ρητορική δημαγωγία την οποία υποστήκαμε όταν είμαστε κυβέρνηση. Συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας για να επιστρέψει η εξωτερική μας πολιτική στο ενεργητικό επίπεδο που πρέπει πάντοτε να είναι, να αποκτήσει ξανά πυξίδα και ενιαίο αραγές μέτωπο στη βάση αυτή, για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε την αναβάθμιση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε από την κυβέρνηση να ξαναβρει το νήμα της δικής μας ενεργητικής πολιτικής, τόσο ως προς την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία, άμεσα να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητα στην Κύπρο, να επεκταθούν αυτές σε παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας σε περίπτωση εφαρμογής της ανυπόστατης και άκυρης συμφωνίας με τη Λιβύη, και ενεργητικά μέτρα όπως η σύγκληση της διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Νότου. Παράλληλα, να υπάρξει διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία, άμεσα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όταν σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα, να ξαναρχίσουν οι διαδικασίες οι διερευνητικές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, με ενεργητική εξωτερική πολιτική, μπορούμε πράγματι να προωθήσουμε τα συμφέροντα της χώρας μας. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης συνεκλήθη σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, όπου ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, με εντολή του Πρωθυπουργού, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής και κυρίως για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, για τα θέματα της προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας. Για άλλη μια φορά, θέλουμε να τονίσουμε από την πλευρά μας και σε ό,τι με αφορά, έχοντας και την ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, ότι εκφράστηκε η αποφασιστικότητα με την οποία η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζει τις θέσεις της ως παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Από την άλλη όμως, εκφράστηκε και η αποφασιστικότητα ότι η Ελλάδα έχει την βούληση αλλά και την ισχύ να υπερασπίσει αποτελεσματικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής. Συζητήσαμε το θέμα της τάσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και όλων των κινήσεων στις οποίες έχει προβεί τον τελευταίο καιρό. Μας ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός. Τα κόμματα
κατέθεσαν τις προτάσεις τους, προτάσεις για βελτιώσεις στη στρατηγική που ακολουθούμε. Κρατάμε ως το πλέον σημαντικό ότι υπήρξε κοινή αντίληψη όλων των παρευρισκομένων ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο έναντι της Τουρκίας στην παρούσα κατάσταση. Γνωρίζετε άλλωστε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος και το Ισραήλ ήταν απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός, οπότε σε αυτή τη λογική κινήθηκε και η κουβέντα μας. Είχα την ευκαιρία σήμερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, να ενημερώσω τα κόμματα για τις εξελίξεις τις τελευταίες μέρες. Οφείλω με μεγάλη χαρά να πω ότι διαπιστώθηκε εθνική σύμπνοια και ομόνοια. Αυτό είναι το δυνατότερο όπλο στη φαρέτρα της ελληνικής διπλωματίας. Και θέλω να πω στην ελληνική κοινωνία ότι η χώρα αντιμετωπίζει τα πολύ σοβαρά προβλήματα με σοβαρότητα και με ψυχραιμία. Η Ελλάδα έχει αυτοπεποίθηση. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα.